Αλήθεια μου φαίνεται και πάτε. Καθόλου δεν το αισθανόμαστε, αλλά δεν πειράζει. Γιατί? Εντάξει, παιδί, μεγαλώνουμε. Γίνεται να ομορφαίνουμε, δεν γίνεται. Διάβασα αρκετές συνεντεύξεις χθες το βράδυ. Γιατί το έκανες αυτό το πράγμα? Γιατί μου τα στέλνει ο Σκοπελίτης. Και τις βρήκα πολύ ανθρώπινες όλες. Και σε όλες ακοπληξάρεις, τα λες την ηλικία σου. Γιατί εντάξει, είναι μια ερώτηση που σου την κάνουν. Είσαι μια όμορφη ναι, γυναίκα. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν τη λέω από μόνη μου. Μου την κάνουν και. Κοίταξε τώρα, είμαι πολλά χρόνια στην τηλεόραση για να μην λέω την ηλικία μου. Είναι, βγαίνει από τα νούμερα, ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν έχει νόημα αυτό το πράγμα. Βέβαια, αφού. Με θυμάται ο κόσμος από το 91, από τους απαράδεκτους. Τι να πω τώρα, ότι είμαι 40. Οι ρόλοι που έκανες που σε κάνουν τόσο αγαπητή, δεν μπορεί να είναι μόνο οι ρόλοι. Είναι εσύ, έχεις μια ωραία θετική άβρα. Τι να πω, μακάρι να το έχω, ευχαριστώ. Εν τω μεταξύ, να πω ότι δεν είναι η πρώτη φορά. Δεν ξέρω αν γίνεται κάθε φορά που πηγαίνεις σε μια εκπομπή καλεσμένη. Πάντως, συνοδεύεσαι από τον σύζυγό σου. Όχι, κάθε φορά όταν πρέπει να. Κοίταξε, τώρα έχω μετά μια φωτογράφηση και εγώ δεν οδηγώ. Α, δεν οδηγείς. Δεν οδηγώ. Και όταν είναι έτσι τα πλατό μακριά και θα ταλαιπωρηθώ να βρω ταξί, πρέπει τώρα να πάω νότια προάστια κτλ. Τον χώνω. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν συνοδεύομαι. Στις δουλειές τόσα χρόνια πώς πηγαίνεις? Στα θέατρα, στα γυρίσματα. Ναι. Πολλές φορές βρίσκω κάποιον που μένει κοντά μου. Είμαι σαν ανώμαλος. Πάω από πίσω από το δρόμο. Πού μένεις, προς τα που πας. Γιατί ποτέ δεν ταξί, δηλαδή γιατί πρέπει δεν να ξέρω. Έχω τέτοια οικειότητα με τους ταξιτζίδες της Αθήνας. Με ξέρουν όλοι, οι περισσότεροι με πάω στο σπίτι μου χωρίς να. Σε έχω πάρει ξανά, σε έχω πάει στο τάδε ξέρω θέατρο. Ναι. Είμαι συνέχεια με ταξί. Και πάρα πολύ στηρίζομαι απόφαση. Στην υπομονή του Θάνου ως προς αυτό. Και γενικά των συναδέλφων, αν μένει κάποιος κατά τη. Προς τα εκεί που πάω κι εγώ. Πώς και δεν το πήρες απόφαση να δώσεις εξετάσεις? Πήρα, έχω δίπλωμα. Α, έχεις δίπλωμα. Έχω δίπλωμα. Φοβάσαι, τι είναι ψυχολογικό? Ναι, κάτι, έχω κάτι με αυτό το πράγμα, δεν ξέρω. Αν υπάρχουν προηγούμενες ζωές, θα έχω πεθάνει σε τροχαίο, τι να πω. Έχω έναν ανεξήγητο φόβο. Που δεν έχει να κάνει με το αυτοκίνητο, μια χαρά οδηγούσα. Οδηγούσες? Το στρες που μου δημιουργούσε όμως το να οδηγήσω, με έκανε πάρα πολύ γρήγορα να παραιτηθώ. Πότε είπε σταματάω, δηλαδή πάρτε το σας το χαρίζω? Στον 1,5 χρόνο είπα δεν είναι για μένα. Αγοράσει αυτοκίνητο? Είχα πάρει το παλιό της μάνας μου, κλασικά ας πούμε, για να το αποτελειώσω. Δεν, κάτι μου συμβαίνει με αυτό το πράγμα, δηλαδή δεν το θέλω καθόλου. Ξέρω τόσο όσο αν χρειαστεί, χτύπα ξύλο σε μια ανάγκη να μπορώ να το βάλω μπρος, να το πάω από εδώ εκεί ένα αυτοκίνητο. Αλλά δεν θέλω καθόλου να το κάνω. Με στρεσάρει, με τσιτώνει, με αυτόν που θα παρκάρω, αυτό, εκείνο, το άλλο.